Με υπομονή και ψυχραιμία πρέπει να οπλιστεί κάποιος για να βρει σπίτι προς ενοικίαση στον Άγιο Νικόλαο, μιας και η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη, με την προσφορά κατοικιών όμως πολύ μικρή. Υπάρχει το θέμα του Airbnb το καλοκαίρι, μέσα στην σεζόν, όπου είναι εύκολο να ενοικιαστεί ένα ακίνητο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πληθώρα για μακροχρόνια μίσθωση. Αλλά γνωρίζομαι ότι υπάρχει θέμα από τους πελάτες μας, οι οποίοι, αρκετοί από τους πελάτες που είναι Έλληνες, ας πούμε, ψάχνουν και αυτοί για κάτι να ενοικιάσουν μέχρι να βρούνε κάτι να αγοράσουν. Στα ύψη έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των ενοικίων, συνεπία του περιορισμένου αριθμών σπιτιών που είναι διαθέσιμα στην πρωτεύουσα του Λασιθίου. Τις περισσότερες φορές, μάλιστα, δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ τιμής και ποιότητας. Έχουν σταματήσει να χτίζουν. Και αυτό, δυστυχώς, έχει επηρεάσει και την αγορά και την ενοικίαση των ακινήτων, δημιουργώντας, όσο περνάει ο καιρός, και πιο ακριβές αποδόσεις. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε τους κατασκευαστές να ξαναεπιστρέφουν και στις αντιπαροχές και στην κατασκευή καινούριων κατοικιών λόγω της μεγάλης ζήτησης. Ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι παλιές κατασκευές. Κάποιες από αυτές δεν είναι ούτε για ζώα, δυστυχώς το λέω, αλλά έχουν φτάσει οι ανθρώποι σε σημείο να νοικιάζουν τρόγλες. Πάντως, το φαινόμενο αυτό, εκτός από τον Άγιο Νικόλαο, συναντάται και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, κάτι που προκαλεί πονοκέφαλο στους ενδιαφερόμενους, που αρκετές φορές καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.